Λοιπόν, αυτά έγιναν χθε στο αεροδρόμιο Λάρνακα με το Βρετανό. Εμεί θα ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα. Πιστεύουμε με ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Εξίσου σοβαρό με όλε αυτέ τι πολιτικέ εξελίξει και το Κυπριακό. Γιατί έχει να κάνει άμεσα με την επιβίωσή μα. Είναι το θέμα, είναι το περιβάλλον, είναι οι κλιματικέ αλλαγέ. Ε, το μέλλον, λέει, του πλανήτη αποφασίζεται στη διάσκεψη του Παρισιού, λέει ο κύριο ο Λάν, ο Γάλλο ο πρόεδρο. Και από τη δήλωση αυτή φαραώνεται βέβαια και το θέμα το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον. Ε, και βέβαια αναμένονται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις. Μαζί μας είναι ο Χαράλαμπος ο Θεοπέμπτου, λέκτορα του ΤΕΠΑΚ. Καλημέρα κύριε Θεοπέμπτου. Καλημέρα σας. Ήθελα να σχολιάσουμε αυτή τη δήλωση του Ολάν, ότι το μέλλον του πλανήτη αποφασίζεται στη διάσκεψη του Παρισιού. Έτσι, πώς το, πώς το κρίνετε εσείς, πώς τη βλέπετε τη δήλωση αυτή. Όταν κοιτάξει κάποιο την ιστορία των διαφόρων κοπ που έγιναν, γιατί τώρα είμαστε στο κοπ 21, 21 ναι. θα δείτε ότι σε κάθε μια από αυτέ συμφωνούσα συμφωνούσαν διάφορε δράσει. Αλλά απλώ συμφωνούσαν τι δράσει. Δεν αναλάμβαναν την ευθύνη τη υλοποίηση. Και τώρα είμαστε σε έναν κομπικό σημείο, απλά διότι ε, περιμένουμε να πέσουν υπογραφέ. Το τι θα υπογράψουν, τι θα συμφωνήσουν τελικά, αναμένεται γιατί αλλάζουν πολλά τα πράγματα συνήθως σε τέτοιες διασκέψεις. Αλλά ελπίζουμε και οι ελπίδες ε, είναι μεγάλες για αυτόν τον κοπ ότι θα φύγουμε με συμφωνίες, με υπογραφές για να ξεκινήσει η λήψη σοβαρών μέτρων. Το θέμα, κύριε Θεοπέμπτη, το ξύμορο είναι ότι ενώ κρίνουν όλοι ότι είναι σοβαρό το κομμάτι περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, ε, τι προηγούμενε διασκέψει και συμφωνίε δεν τι έχουν υπογράψει όλοι. Όχι. Ε, γιατί βλέπετε, υπήρχαν διάφορε απόψει. Η μια απόψη, για παράδειγμα, λέει ότι εντάξει, εσεί οι ανεπτυγμένε χώρε έχετε εκπέμψει τόσα πολλά αέρια του θερμοκηπίου, που τον πλανήτη, αλλά έχετε ε, προοδεύσει οικονομικά. Γι' αυτόν τώρα εσεί να σταματήσετε ή να τα μειώσετε δραματικά και να μας αφήσετε εμάς, είναι η σειρά μας εμάς ναι. να αναπτυχθούμε. Ναι. Επομένως, να το κόψετε εσείς για να αναπτυχθούμε εμείς. Ναι. Εσείς, και αυτή ναι. είναι η άποψη η οποία εμφανίζεται ε, σαν, αν θέλετε, απάντηση στο ότι είναι δύσκολο και δεν πρέπει κτλ. <laughs> πόσο, ε, πόσο σοβαρό κρίνετε εσείς σήμερα, όπως <σίλει> μελετάτε τα θέματα αυτά, το θέμα του κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν πάει άλλο πως πρέπει κάτι να γίνει τώρα. Ε, Αυτό το σημείο το έχουμε ξεπεράσει. Το ε, yeah. Δεν υπάρχει επιστήμονα ο οποίο να λέει ότι ακόμα και αυτή η διάσκεψη θα σώσει τον πλανήτη. Είναι έστω και α συμφωνήσουν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Ε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα πράγμα είναι να συμφωνήσει, το δεύτερο είναι να τα εφαρμόσει. Ε, αλλά είναι αρκετά τα μέτρα. Η απάντηση είναι όχι. Ε, δεν είναι αρκετά τα μέτρα. Και, να πω ότι ιδιαίτερα για την Κύπρο ε, όλες οι εκθέσεις που αφορούν την περιοχή μας και αναφέρονται σαν νότια Μεσόγειος, ε, είναι κακές. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασία, αύξηση της θερμοκρασία και το βράδυ, θα έχουμε ε, κα, καύσωνα με 4-5 βαθμούς πιο ψηλών από ό,τι είναι τώρα και, αυτά τα, και η μείωση της βροχόπτωσης και αυτά τα πράγματα Μπορεί ο νέο κόσμο να μην τα αντιλαμβάνεται, αλλά άμα μιλήσετε με ηλικιωμένου να σπούν πώ ήταν η ζωή του και τότε. Πώς είναι σήμερα. Ε, θα ακούσετε πράγματα που νομίζω, θα νομίζετε ότι μιλούν για άλλε χώρε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ε, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Το έχουμε δει, αν μη τι άλλο, ότι οι τέσσερι εποχέ που ξέραμε από το σχολείο έχουν γίνει δύο. Ε, δε, ναι. Έτσι, είμαστε τώρα 2 δε, του Δεκέμβρη και έχει καλέ θερμοκρασίε. Ε, Επίση, ξέρουμε ότι έχουμε αύξηση θερμοκρασία ήδη. Και το βασικό τώρα έχουμε μείωση βροχόπτωση, αλλά όταν έχουμε βροχόπτωση είναι πολύ βίη. Αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο μα το λένε όλε οι μελέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και λένε βασικά ότι θα μειωθεί η βροχόπτωση και όπω έχετε πει, ε, απλώ όταν παίρνει τι βροχέ, θα τι παίρνει για λίγε μέρε πολύ νερό. Και όλα αυτά ε, είναι ε, ε, οι συνθήκε, κατάλλε συνθήκε για να υπάρχουν πλήμμυρε. Yeah. Τα το βλέπουμε κιόλα και σε και εμά. Ναι, έχουμε, έχουμε πρόβλημα. Ε, οι σχεδιασμοί που κάνουμε δεν είναι σωστοί. Γι' αυτό έχουμε και οδηγία για τι πλημμύρε. Αλλά δεν προχωρούμε να, παίρνουμε τέτοιου είδους, να κάνουμε τέτοιου είδου σχεδιασμού που να αντιμετωπίσουμε το πολύ νερό σε λίγη ώρα. Και Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά. Δεν γίνεται άλλο να προχωρούμε με αυτού του σχεδιασμού. Θα πρέπει νομίζω έτσι, επειδή έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, να ανασχεδιάσουμε εμεί. Πολλά πράγματα. Πολλά, πράγματα. Πολλά πράγματα. Και να γνωρίζει ότι θα έχω μειωμένη βροχόπτωση όταν γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ψηλέ θερμοκρασίε το καλοκαίρι, όταν γνωρίζουμε ότι οι συνθήκε το βράδυντε καλο, 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 καλοκαιρινέ νύχτε θα είναι διαφορετικέ, ε, όταν γνωρίζω ότι θα έχω επιμήκυση του καλοκαιριού, ε, όταν γνωρίζω ότι οι καλλιέργειε μου θα δυσκολεύονται πλέον, όταν γνωρίζω ότι στο κέντρο του καλοκαιριού δεν θα έρχονται τουρίστε στην Κύπρο έχει ορισμένους σχεδιασμούς που πρέπει να κάνει από πριν για τον νερό, για τον τουρισμό, για τη βλάστηση έξω στη φύση. Θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια διαδικασία να φέρουμε καινούργια φυτά, να προετοιμαστούμε για τον νέο νέες θα αυξήσουμε τι ποσότητε των φυτών που έχουμε τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω το σωστό, αλλά το σωστό είναι να το μελετήσει. Τι πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να είναι. Επίση, ένα άλλο θέμα που σα συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά που λέτε είναι ότι αν και μιλάμε για αύξηση θερμοκρασία, σημαίνει και μεγαλύτερη χρήση κλιματιστικών. Ακριβώ. Ε, μεγαλύτερη χρήση κλιματιστικών σημαίνει αύξηση της, ε, των εκπομπών αερίων Τον του θερμοκηπίου από την άλλη. Ε, σημαίνει ότι πρέπει να προσέχει, άρα το σπίτια τα οποία χτίζει ε, να είναι σπίτια τα οποία είναι σχεδιασμένα για να μην χρειάζονται ενέργεια. Ε, σημαίνει επίση ότι μέσα στι πόλει όπου έχουμε πάρα πολύ τσιμέτων, ασφαλτών, δεν έχουμε τον αριθμό των δέντρων τα οποία έπρεπε να έχουμε, δεν έχουμε μπάρκα. Δηλαδή, σημαίνει ότι η θερμοκρασία. Για, αυξάν... για την απορρόφηση τη. Είναι το φαινόμενο τη θερμική νησίδα. Όλε οι χώρε σχεδιάζουν με βάση αυτό το φαινόμενο τη πόλη του εκτό από εμά. Γιατί, γιατί εμεί έχουμε μείνει πίσω στο κομμάτι αυτό, Διότι είναι ένα σχέδιο, είναι ένα θέμα το οποίο ε, βασίζεται και στο πώ επεκτείνεται μια πόλη. Ε, θα δείτε ότι στην Κύπρο δεν έχουμε πάρκα, για παράδειγμα. Το πάρκο κρατά τι θερμοκρασίε το καλοκαίρι χαμηλέ. Γενικά δεν έχουμε πράσινο. Δεν έχουμε πράσινο. Γιατί ο καθένα κάνουμε, κάνουμε το σχέδιο με τα μικρά τετραγωνάκια του πράσινου τα οποία τώρα βλέπουν όλοι ότι είναι λάθο. Ε, έπρεπε να υπάρχουν, αλλά έπρεπε να υπάρχει και τα πάρκα. Έπρεπε να έχουμε προνοήσει για πάρκα. Άρα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα αντιμετωπίσει με ορισμένα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, πρέπει να κάνουμε ένα έρευνα. Να σα πω για παράδειγμα, Νέα Υόρκη. Έχουν νόμο ο οποίο λέει ότι όλε οι οροφέ πρέπει να είναι άσπρε για να μειώσει την απορρόφηση του ήλιου. Ε, Φυτεύει δέντρα. Εμεί κόβουμε τα δέντρα. <laughs> Εμεί πάντα το ανάποδο κάνουμε, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Έχουμε, ιδιο... Έχουμε τι ιδιομορφίε το ότι ο καθένα σχεδιάζει το κομματάκι του, δεν τον νοιάζει για ναι. παρακάτω και λέει Μα ξέρει αν εμποδίζονται σωλήνε του νερού. Ε, ο άλλο λέει Μα ξέρει το πεζοδρόμιο είναι έτσι. Ε, εάν εμποδίζει το νερό, να βάλω το δέντρο κάπου αλλού. Να, να φροντίσω, να έχω μια λύση. Σωστό αυτό που λέτε. Εντάξει, βλέπω και το άλλο. Έχουμε και μια ασυνέπεια απέναντι στο περιβάλλον. Ε, Πα σχολείο, βλέπει Α πούμε γονεί να περιμένουν τα παιδιά του. Να σχολάσουν και για 20-25 λεπτά είναι μέσα στο αυτοκίνητο, έχουν ανοιχτό το air condition και περιμένουν ας πούμε, εκεί και σου λένε: Τα και τι έγινε. Ας πούμε, ναι. Ε, έχουμε μια διαφορία εμεί. Έχουμε την αδιαφορία. Που τώρα μπορεί να μην το πληρώνουμε, αλλά μετά οι επόμενε γενιέ είμαι σίγουρο ότι θα πληρώσουν πολλέ αμαρτίε δικέ μα. Το πληρώνουμε και τώρα με, τη... με τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι αρρωστούν ή πεθαίνουν πιο γρήγορα από την κακή ποιότητα του αέρα, λόγω των πολλών αυτοκινήτων. Και να πω ότι εχθές ή προχτές κυκλοφόρησε η έκθεση για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη, που αναφέρει έναν αριθμό τον οποίο θυμάμαι, 790 άτομα έχασαν, είχαν πρόωρο θάνατον, αναφέρει η έκθεση, λόγω των νεωρούμενων σωματιδίων, των μικροσκοπικών αιωρούμενων σωματιδίων στην Κύπρο. Όταν έχει θανάτου πρόωρου, ε, λογαριάζει και τον άνθρωπο ο οποίο ταλαιπωρείται. Δηλαδή, η υποβάθμιση τη ποιότητα ζωή αλλά και η και θάνατη, ε, δεν, δεν φαίνεται. Δεν, δεν, δεν κάνουν τον κόσμο να κοιτάξει να αλλάξουμε τρόπο ζωή. Όχι, εμεί έχουμε μια εμείς δικιά μα φιλοσοφία. Ναι, Κάνουμε παραπονά. Σε όλα τα πράγματα. <laughs> έχουμε <laughs> δικό μα. Είναι δική μα, είναι άλλη ιστορία εμεί. Τώρα, ε, ένα κομμάτι που είναι πολύ σοβαρό. Και νομίζω θα πρέπει να το μελετήσουν ε, η πολιτεία να το μελετήσει, να το μελετήσει. είναι αυτό τη ενέργεια. Μήπω θα πρέπει να στραφούμε σε αναλλακτικέ μορφέ, σε ανανεώσιμε πηγέ ενέ, ενέργεια, Αυτή την εποχή και ιδιαίτερα στο COP21, ε, οι ελπίδε οι οποίε υπάρχουν για υπογραφέ και σοβαρέ αναλήψεις ευθύνη βασίζονται στο γεγονό ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι πλέον πιο χαμηλέ οι τιμέ του από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το κόστο εννοείται. Το κόστο, ναι. ναι. Άρα πολύ πιο εύκολο τώρα να προχωρήσει με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια παρά το ότι ήταν πριν τρία με τέσσερα χρόνια. Άρα, ε, αν το κοιτάξει κάποιο αυτόν και στην Κύπρο, θα δείτε ότι έχουμε πολλέ πιθανότητε για προώθηση αυτού του συστήματο. Τώρα, η Κύπρο είναι από τι πρώτε χώρε όσον αφορά τη χρήση των, του ηλιακού ε... Είχαμε δυσκολίε και είχαμε πάντα πολλά αυστηρή κριτική στο Υπουργείο Εμπορίου για θυμάμαι, την πολιτική του για ΑΠΕ. Όμω πρέπει να πω ότι η ανακοίνωση η οποία έχουμε δει τώρα για το 5 κιλοβατόρε net metering, την καθαρή μέτρηση, αυτό είναι εξαιρετικό μέτρο και ελπίζω να προχωρήσουμε και σύντομα γιατί είχαμε την ανακοίνωση μόνο, δεν έχουμε το σχέδιο ακόμα. Εννοείται, εννοείται για την εφαρμογή. Των ε, ηλιακών αυτών. Ε... Ναι, θα, σε, θα επιτρέπουν να βάλεις στην οροφή σου ένα σύστημα όπου θα παράγεις ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο ηλεκτρισμό που παράγει θα περνά από το ρολόι σου, θα πηγαίνει στην ΑΕΚ όταν είσαι σπίτι και δεν τον χρησιμοποιεί και θα πηγαίνει το ρολόι πίσω και όταν εσύ το βράδυ χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό θα προχωρά το ρολόι σου μπροστά. Δηλαδή θα αυξάνεται η κατανάλωση σου, θα πηγαίνει η κατανάλωση σου πάνω στο ρολόι είναι κατά τη διάρκεια τη νύχτα που δεν, δουλεύει, δεν υπάρχει ήλιο. Και την ημέρα την οποία παράγει εσύ φω θα επιστρέφει στον ηλεκτρικό σου. Άρα όμω είναι πιο οικονομικό αυτό, έτσι. Αφήνως. Ναι, ένα, με 5 κιλοβατόρε, ε, να πω για 3 κιλοβατόρε που ήταν το παλιό ναι. σχέδιο το οποίο καταργήθηκε πριν. Ε, με τρει κιλοβατόρε μπορούσε ένα λογαριασμό γύρω στα 200 ευρώ να το ρίξει στα 30. Οπότε, όταν μιλούμε για πέντε κιλοβατόρε, μιλούμε για ένα λογαριασμό των 300 ευρώ. Να μπορεί να το ρίξει κάτω στα 20 με 30 ευρώ. Υπάρχει πάντα μια χρέωση και είναι σωστό να υπάρχει. Γιατί πρέπει κάποιο να πληρώνει να αναλάβει την ευθύνη τη συντήρηση του δικτύου διανομή και τη πυλώνε. Ε, αυτό το κόστο, ε, ε, αγαπητέ Χαράλα, ποιο θα το αναλάβει τη υλικοτεχνική υποδομή. Ε, το κάθε διοκτήτη ε... ναι. υποστατικού. Ε, ναι, ναι, το αναλαμβάνει εσύ, το κάνει την εγκατάσταση. Ε, και πληρώνει ε, την εταιρεία με την οποία σου έκανε την εγκατάσταση. Η, η εταιρεία η οποία έκανε την εγκατάσταση μπορεί να σα φέρει έναν, έναν πίνακα όπου βλέπει πόσα λεφτά θα παράγει κάθε χρόνο. Γιατί έχουμε τι στατιστικέ και τι μετρήσει ανάλογα με το σύστημα το οποίο ανέβαλε, ανάλογα με την περιοχή που είσαι. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπει σε πόσο καιρό θα, ε, θα πάρει πίσω τα λεφτά σου. Μάλιστα. Και έχει σημασία να κάνει τη σωστή να μην βάλει υπερβολικό σύστημα ούτε να βάλει μικρό σύστημα. Ανάλογα με τη ζωή που κάνει, τι χρεώσει του λογαριασμού σου, σου τι ανάγκε σου να έχει τη σωστό υπολογισμό. Ε, ξέρετε ότι ε, θεωρώ ότι είναι άδικο να, μην, να έχουμε τόσο ήλιο εμεί, τόσου μήνε το χρόνο Βέβαια. και να μην το χρησιμοποιούμε. Και, και, ναι, η γερμα... και, οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, με πολύ λιγότερο ήλιο να έχουν πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ενέργεια από τον ήλιο. Βέβαια. Βέβαια, ναι. Ε, ε, να πω ότι αυτό θα μας, αν αυτό το μέτρο προχωρήσει, θα δημιουργήσει φοβερά μεγάλο αριθμό δουλειών στην Κύπρο, θα έχουμε σοβαρές αλλαγές ε, και επίσης θα μας βοηθήσει να μπούμε στην επόμενη εποχή, η οποία οδηγούμαστε με βάση και τις κυπριακές νομοθεσίες για τα σπίτια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Που είναι Γιατί... το ιδανικό αυτό, έτσι. Ναι, το οποίο όμως έχουμε στόχο για τους ιδιώτες το 21 Γενάρη, και για τι κρατικέ υπηρεσίε, είτε είναι κρατική, μη κρατική κτλ., ο ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχει εφαρμογή την 1η Γενάρη το 2019. Δηλαδή, μιλούμε για τέσσερα χρόνια. Ε, Αισόδοξο είναι. Ναι, ε, άρα ετοιμάζεται η αγορά, εκπαιδεύεται ο κόσμο για να το κάνουμε αυτόν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το μέτρο. Εγώ λέω ότι έπρεπε να το κάνουμε πριν χρόνια, αλλά τέλο πάντων εντάξει. Έχουμε όμω ε, ακόμα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Γιατί μπορεί να θέλω να, να βάλω τέτοιο σύστημα, ε, αλλά να μην ε, κρατώ τα λεφτά να το βάλω, γιατί χρειάζεται η αρχική επένδυση. Μέσα σε αυτέ τι εξαγγελίε που έκανε το Υπουργό, ε, γίνεται μια αναφορά για τι ευάλωτε ομάδε. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν τα λεφτά για να το βάλουν. Εγώ θα ήθελα τι τράπεζε, τι οποίε κατηγορούμε για μια σειρά από προβλήματα που μα έχουν δημιουργήσει, να βγάλουν έναν απλό σχέδιο όπου. Θα μπορώ Φωστό. να κάνω αυτή την εγκατάσταση και να με βοηθήσουν με ένα το κοδάνιο μερικών χρόνων μόνο να το εξοφλήσω. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το κόστος. Δεν είναι Δεν μεγάλο είναι το κόστος. Δεν είναι απαγορευτικό τος. το κόστος. Όχι. Δηλαδή αλλά... αν το συγκρίνει κάποιο με τα ωφέλη που θα έχει σε βάθος χρόνου, oh, σίγουρα, σίγουρα. Συμφέρει. Oh, πάρα πολλά. Συμφέρει. συμφέρει. Πάρα πολλά. Συμφέρει πάρα πολλά. Το ερώτημα είναι: Όταν ψάχνει να βρει 6.000, μπορεί να είναι δύσκολο, δύσκολο. να τις βρεις. Σήμερα μπορεί να είναι δύσκολο. Ναι. Οπότε, ε, α σου δώσουν ένα σχέδιο για να το ξοφλήσει στα 5 χρόνια για παράδειγμα. Καλή εισήγηση αυτή και ναι. νομίζω ότι θα αποφελθούν όλοι από αυτό. Ω, βέβαια. Ναι, ναι, έτσι ναι. Και θα δουλέψει ο κόσμο και θα κινηθεί και η αγορά. Ε, κάτι τελευταίο, ε, μιλήσαμε για το κράτο. Ε, πράσινη ανάπτυξη. Πότε μπορούμε να έχουμε και πώ μπορούμε να έχουμε. Βλέπετε αυτό το μέτρο για τη, για ΣΑΠΕ είναι ένα μέτρο αληθινή πράσινη ανάπτυξη. Γιατί τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Έναν, ε, έχουμε οικονομικό όφελο εμεί οι ιδιοκτήτε των σπιτιών, ε, γιατί έχουμε μειώσει ε, την κατανάλωση ηλεκτρισμού μα. Τα λεφτά που δίνουμε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ε, Μειώνει του ρήπου του οποίου εκπέμπει. Ε, γιατί δεν χρειάζεται η ΑΕΚ να παράξει αυτόν τον ηλεκτρισμό. η, Αλλά, η οποία έχει, δουλεύει με το πετρέλαιο, δηλαδή, μαζί και τα λοιπά. Ε, έρχεσαι και λες ότι για να βάλω αυτή την εγκατάσταση σε ένα σπίτι, θα έρθει να δουλέψει ένα ηλεκτρολόγο. Θα έχουμε μια μικρομεσαία Σωστό. επιχείρηση. Σωστό. Θα έρθουν να μου κάνουν την εγκατάσταση. Δουλειέ για τον κόσμο και τον κόσμο το, σε αριθμού πολλού. Δεν, δεν, δεν δημιουργεί πλούτο σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων να πλουτίσουν. Δίνει δουλειέ σε μεγάλο αριθμό. Τεχνίτε, κόσμο ο οποίο έχει προβλήματα και θέλει να βοηθήσει. Επομένω, αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέτρο πράσινη ανάπτυξη. Ένα άλλο μέτρο ήταν, είναι να κοιτάξουμε αυτέ τι δύσκολε μέρε ε, τι μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο ο οποίο θέλει να μετακινείται. Έπρεπε να έχουμε πιο, καλά, ε, πιο καλέ συγκοινωνίε. Έπρεπε να έχουμε πιο καλά πεζοδρόμια. Να βάλουμε ε, διασταυρώσει πεζών. Δεν γίνεται να είσαι στην Κύπρο στι μεγάλε πόλει και να δυσκολεύεσαι να διασταυρώσει. Έπρεπε να προωθήσουμε το ποδήλατο. Βασανίζουμε τον νόμο για τα ποδήλατα από το 2010. Είμαστε 2015. Δεν έχουμε περάσει τον νόμο για τα ποδήλατα. Έχει πολύ κόσμο ο οποίο θα κυκλοφορούσε με ποδήλατο αν μπορούσε να κυκλοφορεί ασφαλισμένο μέσα στου δρόμου. Μα όταν κατέβω από το αυτοκίνητο μου και πιάσω το ποδήλατο μου, μειώνω του ρήπου σε δραματικού ε, ρυθμού. Μειώνοντα έξοδα μου και ο λίμπο αντί να και ο πετρέλαιο. Έχω πιο καλό επίπεδο υγεία, επομένω δεν Σαφέστη. θα πάω στι υπηρεσίε να με Σαφέστη. φροντίσουν γιατί Σεφέστη. αρρώστησαν. Ε, Έχει τόσα πολλά ωφέλη. Όλε οι χώρε τα βλέπουν. Το κάνουν, ε, κάποιοι άλλοι, το κάνουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο προχωρημένοι από εμά. Ε, Εμεί σχεδιάζουμε θέλετε... δρόμου, 네. τέσσερι λωρίδε μέσα στι πόλει. Ναι. Ε, αυτά που θέλουν και πολλά λεφτά να τα κάνει. Ενώ αυτά που μιλούμε για αστεία ποσά. Δεν, δεν έχουμε τίποτα να το δούμε. κύριε Θεοπέμπτη, τώρα θα μου πείτε για το ποδήλατο. Όταν υπάρχουν κάποιοι ποδηλατόδρομοι, και εκεί πάνω βλέπει παρκαρισμένα αυτοκίνητα, βλέπει μπάζα, βλέπει άλλα αντικείμενα. Άρα... Μα αφού υπάρχουν ποδηλατόδρομοι που είσαι πάνω στον ποδηλατόδρομο, α πούμε ότι δεν έχει εμπόδιο. και φτάνει στο... στη διασταύρωση και δεν έχει τρόπο να κατεβεί ναι, με το ποδήλατο και να ανέβει από την απέναντι πλευρά. <laughs> και αστείο. στο εξωτερικό βλέπει ότι έχει προτεραιότητα ο ποδηλάτη. έτσι, είναι λίγο πιο μπροστά από εμά αυτοί. Και καλό είναι να παίρνουμε τα καλά αυτών των χωρών και όχι τα αρνητικά. Ναι, και αυτέ οι χώρε είναι παράδειγμα ότι γίνεται. Ε, δηλαδή δεν, δεν λέμε ε, ότι είναι θεωρία. πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Ε, Έχουμε φοβερά παραδείγματα. Και μάλιστα να πω ότι η Κοπεχάγη, η οποία έκανε συνειδητά βήματα για να βάλει το ποδήλατο μέσα στην πόλη, είχα τόσο πολλά μεγάλη επιτυχία ενό σχεδιασμού τη, που έχει μείνει και η φράση του Κομπέχε Κανάης». Δηλαδή, να κάνει ό,τι έκανε και η Κοπεχάγη. Είναι τα γραμ... δια... καταγραμμένα κάτω όλα τα βήματα. Έχουν ανθρώπου οι οποίοι σου στέλνουν για να σε βοηθήσουν. Έχουμε φοβερά παραδείγματα. Άρα, στο πρέπει στο καιρό να ξυπνήσουμε κι εμεί. Για να δούμε το αύριο καλύτερα. Διότι αν συνεχίσουμε έτσι, δεν μα βλέπω. Να πω μόνο κάτι. Όταν ετοιμάστηκε το πρώτο νομοσχέδιο, είχε πάνω μια αναφορά ότι θα πηγαίνει φυλακή και ένα μεγάλο πρόστιμο αν ανέβει με το ποδήλατο πάνω στο πεζοδρόμι. Μάλιστα. <laughs> Και ε, τότε έκανα φασαρία ενώ δεν έπρεπε αυτό ο όρο να ε, αφαιρεθεί. Ε, ήμουν στην Πάφο, έκανα μία παρουσίαση και με πλησίασε μία νεαρή κοπέλα και μου είπε: Εγώ δεν κρατώ λεφτά. Είμαι άνεργη. Δεν κρατώ λεφτά να αγοράσω καύσιμο να να και να κυκλοφορώ με τα αυτοκίνητα το οποίο έχω στο καράστι μου. Βρίσκω δουλειέ ε, να κάνω. Ο μόνο μου τρόπο μετακίνηση για να πηγαίνω έστω και σε αυτέ τι μικροδουλειέ τι οποίε βρίσκω. Είναι το ποδήλατο. Φοβούμαι ένα οδηγό πάνω στον δρόμο. Η μόνη μου λύση είναι όπου χωρεί το ποδήλατο το πεζοδρόμιο να πηγαίνω με το Μάλιστα. ποδήλατο που πα στο πεζοδρόμιο. Εάν περάσουν αυτή την νομοθεσία μου λέει, εγώ θα καταστραφώ. Ε, βέβαια. Αντί να, να διευκολύνουμε το ποδήλατο, του δυσκολεύουμε τη ζωή. Αντί δηλαδή να προτρέπουμε τον κόσμο να ασχοληθεί με το ποδήλατο. Και, Α, πάνω, να, αφ... να, να συμπληρώσω ότι ναι. αυτή η πρόνοια έχει αφαιρεθεί αφαιρέθηκε. μετά από διάφορου αγωνέ ε. που έχει γίνει. Αλλά Πάντως χρειάζεται, τον χρειάζεται να κάνουμε πράγματα, κύριε Βέλεια. Θεοπέμπτου, για να κάνουμε και καλύτερη τη ζωή μας, πιο ποιοτική. Βέβαια. Σας υπέρ ευχαριστώ την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ εδώ. πάρα πολύ. Έτσι για όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα μα είπατε. Φίλε και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.